αστυνομοκρατία που υπήρχε σφραγισμένο το Υπουργείο και τα λοιπά, ήταν η πρώτη φορά με τον νέο Υπουργό Οικονομικών. Εγώ πήγα εκεί όταν έμαθα τι έγινε. Υπήρχαν επιτόπου βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, από τους οποίους οι δύο είχαν χτυπηθεί. Ο Πετράκος και ο Γελαλής, κρατώντας, γιατί πάντα κρατάμε τη βουλευτική ταυτότητα στο χέρι όταν πάμε. Και εκεί επιτόπου απαιτήσαμε να ανεβούμε στο Υπουργείο και να δούμε, δεν υπήρχε δηλαδή κανένα ραντεβού. Ναι, πέντε βουλευτές που βρεθήκαμε. Άλλοι, οι δύο που ήταν πριν τις είχαν φάει, οι τρεις που ήρθαμε μετά. Είδαμε τον Υπουργό και του είπαμε δύο πολύ απλά πράγματα. Το λέω αυτό για να δούμε τα πρώτα, ας πούμε, μηνύματα της καινούργιας κυβέρνησης. Δεν του ζητήσαμε ουσιαστικά να δώσει λύσεις, γιατί μας είπε δεν έχω δει τους γενικούς διευθυντές, δεν είμαι ενημερωμένος. Του ζητήσαμε να αποσυρθούν τα ΜΑΤ που σφραγίζουν το Υπουργείο, γιατί δεν είναι τρόπος λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών μόνο οι βουλευτές με τις ταυτότητες να μπορούν να περάσουν και εμείς ακόμα με το ζόρι. Να σταματήσει να πέφτει το ξύλο, άμα αποσυρθούν θα σταματήσει να πέσει το ξύλο. 50-60 γυναίκες είναι, αυτές είναι που είναι όλες που μαζεύονται από τις 596 από όλες τις χώρες. Ναι, συνήθως δεν κινδυνεύει. Και δεύτερον, να τους δώσει ένα ραντεβού, να τους ακούσει. Γιατί μας λέει δεν είμαι ενημερωμένος, δεν ξέρω. Ακούστε τους μόνο. Ακούστε τους, σημειώστε αυτά που θα σας πούν και πέστε τους πότε θέλετε. Σε μια εβδομάδα. Όχι, μας είπε δεν είμαι, το ξέρω καθόλου. Πέστε τους σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, όταν θα είστε έτοιμος. Θέλω να κάνω όμως μια άλλη παρατήρηση. Θα σας πω τι μας είπε. Εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως λογικά και μίνιμουμ αιτήματα. Ο υπουργός μας είπε δεν μπορεί να ασχοληθεί με εργαζόμενους του Υπουργείου που είναι έξω στον δρόμο, αν δεν ακούσει πρώτα όλα τα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι μέσα στο Υπουργείο. Την ώρα που μας τα έλεγε αυτά, έπεφτε ξύλο απ' έξω. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει καλέσει αυτό στα ΜΑΤ, άρα δεν μπορεί να δώσει εντολή να φύγουν τα ΜΑΤ. Εμείς του είπαμε ποιος τα κάλεσε, ο Υπουργός Παιδείας ή ο Υπουργός Οικονομικών ή ο Υπουργός Δημόσιας. Όχι, αυτά, αυτή δεν είναι η φρούρηση. Συγγνώμη, αυτή δεν είναι η φρούρηση. Αυτό του το είπαμε. Μπορεί και ο καθένας πάντων να μπαίνει σε ένα δημόσιο χώρο και μας καταλαβαίνει. Μα δεν έχει καμιά σχέση, είχε πέντε δημιουργίες ΜΑΤ. Αν δεν ήταν εκεί δεν θα έμπαιναν μέσα. Ήταν 4-5 φορές παραπάνω από τις καθαρίστριες. Προχθές, ναι, τότε αλλά που κυρία Παλαμπάνη, να συμφωνήσουμε ότι όταν το Πανάς, όπως το είδαμε, γιατί δεν είδαμε μόνο αυτό τον Αγρίκο που κοπάναγε τη γυναίκα πισόπλατα, που είναι ό,τι πιο ελεηνό και άνανδρο, είδαμε όμως απ' την άλλη και κάποιες κυρίες και κάποιους κυρίους, άσε τις κυρίες έχουν και τα δίκια τους στο φινάλε, έτσι, κάτι μπρατσωμένους κυρίους.